Να πούμε τη γιορτή του λεμονιού. Για πες, γιατί έγινε, γιατί είχαμε και διάφορα πράγματα που γίνανε στη γιορτή του λεμονιού. Είχαμε μία γιορτή η οποία είναι ουσιαστικά ένας προπομπός της γιορτής του λεμονιού που γίνεται την Άνοιξη. Είναι ένα στόχος ώστε ο Δήμος να απιστοποιήσει το ανδριώτικο λεμόνι, ξέρεις, να προβεί στις ενέργειες εκείνες η περιφέρεια ώστε να γίνει το ανδριώτικο λεμόνι το pop που λέμε, να χτιστεί ο φάκελος, έτσι, για να πάρει πιστοποίηση. Να πούμε ότι ήταν μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση. Να πούμε ότι έγινε στο ΕΠΑΛ, έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Θεωρώ ότι δεν είχε πολύ κόσμο. Οι ομιλίες ήταν προσωπικές καταγραφές από την άποψή μου. Δεν ήταν απαραίτητα το μολύβι 1, 2 και 3. Και ήτανε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τρέξει τη γιορτή του λεμονιού, μιλώ για την κυρία Κουρτέση, την κυρία Ελένη Πέτσα Κουρτέση, η οποία είχε όχι βοηθήσει, είχε πάρει πάνω της βοηθώντας την Ειρήνη τη Λοπούλου, η οποία το είχε ξεκινήσει το 2000 και η οποία μας είπε για την εμπειρία της από το λεμόνι. Είχαμε τον Δημήτρη το Λάσκαρη, ο οποίος ζητά ουσιαστικά, θέλει και γνωστοποίησε ότι με αρρωγό και συντονιστή το Δήμο Άνδρου, η Περιφέρεια και το Επαρχείο ανέθεσαν σε εταιρεία το χτίσιμο φακέλου για την πιστοποίηση του λεμονιού από το Υπουργείο, ουσιαστικά δίνοντας μία όθηση για νέες επιχειρηματικές επενδύσεις στο νησί και προσβλέποντας το μέλλον. Μίλησε ο Δήμαρχος, ο οποίος εστίασε ως, και το έχουμε δει και το έχει κάνει κατά το παρελθόν, εστιάζει στη σημασία του πρωτογενούς τομέα. Μίλησε για το λεμόνι η κυρία Χαρίκλη Αδανιόλου, την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο κύριος Νίκος Κουτσιανάς από την Απιβήτα, ο οποίος δεν είναι ανδριώτης, αλλά έχει σπίτι στα Υψηλού, σπίτι στη χώρα. Έχει μια έκταση κοντά στην κυρία Κουρτέση για περαιτέρω παραγωγές με μέλι κλπ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σχετικοί και μίλησε βέβαια και ο Γιώργος ο Κοντομάρκος, ο οποίος είναι η λεμονάδα Ευάνδρος. Μίλησε ο κύριος Γιαννίσης, η κυρία Μονογιού και βέβαια πρωτίστως έπρεπε να αναφέρω τον πατέρα Ευδόκιμο Φραγκουλάκη, ο οποίος αγκαλιάζει κάθε δημιουργική προσπάθεια στο νησί. Νομίζω ότι πήγανε όλα καλά, ότι υπήρχε καλή πρόθεση. Από εκεί και πέρα είχαμε παρατράγουδα τα οποία δυσαρέστησαν και όχι μόνο δυσαρέστησαν, αλλά η δική μου άποψη είναι αυταγνοούμε, θεωρώ άστοχη τη στοχοποίηση της κυρίας Χαρίκλειας Δανιόλου ως αφελούς νοικοκυράς που απευθύνεται και στην κυρία Κουρτέση, γιατί πρωτίστως οι γυναίκες όταν είναι νοικοκυρές είναι το νούμερο ένα, έτσι, γιατί νοικοκυριό δεν υπάρχει και τα κάνουμε μαντάρα παντού. Από την κουζίνα σου, από το σπίτι σου, από το γραφείο σου, από τη δουλειά σου, από την έρευνά σου, σε όλους τους τομείς, όπου και αν βρίσκεται κανείς, το πρώτιστο είναι το νοικοκυριό και η οργάνωση. Μάλιστα. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Αυτά υπόθηκαν, φαντάζομαι, σε κάποιο site το οποίο θέλει να λέει ότι γράφει υπέρ της Άνδρου, έτσι δεν είναι? Καλά, ο καθένας θέλει να λέει ό,τι θέλει. Κοίταξε, είπαμε, εγώ θα πω κάτι πια, Μαριάννα, δεν μπορώ δηλαδή να κρατηθώ πια άλλο και να πω ότι όσοι θέλουν να εργαστούν υπέρ του νησιού να το κάνουν πράκτος και όχι υπέρ του εαυτούλη τους. Γιατί αυτά όλα είναι για να ανδεικτούμε εμείς που είμαστε κάποιοι παραπάνω καλύτεροι από εσάς. Εγώ μπορώ να έχω την πένα και να γράφω καλύτερα από σένα και μετά από εκεί να το πάρω πάνω μου και να την καβαλήσω και να φύγω, να σου το πω έτσι. Αν θέλουμε να δουλέψουμε υπέρ αυτού του νησιού και να μην βγάζουμε την πένα μας και να ρίχνουμε μελάνι από εδώ και από εκεί, καλό είναι να το αποδείξουμε κιόλας. Αυτό τώρα το αχάριστο σχόλιο της αφελούς νοικοκυράς ήταν πιο πολύ όχι για να το πεις,
Αλλά για εμπάθειες είναι αυτά. Να σου πω κάτι. Ο καθένας γράφει αυτά που έχει μες στην ψυχή του. Θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό το ότι με την πένα μου σε κάνω ό,τι θέλω, έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους. Έχουμε δει τον Κουρί, έχουμε δει τον Τράγκα, έχουμε δει αυτή τη γενιά της παντοδύναμης, έτσι, αυριανής κάποτε, η οποία όμως είδαμε και τι τέλη είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ας μην μιλήσουμε για ανθρώπους. Να πούμε τώρα για αυτούς που είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο και να αφήσουμε τώρα. Κάθε κοινωνία έχει και κάποιους οι οποίοι είναι αυτοί που είναι. Τι να κάνουμε? Όχι, όταν όχι τι να κάνουμε, να αναλάβουν τις ευθύνες όσο τα λένε. Για μένα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να διαχωρίζεις τη θέση σου από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σωστό είναι αυτό από τη μία, αλλά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, όπως είναι σωστό, ως αυτό που γράφουμε, σε αυτό που λέμε, δεν να έχουμε το ακαταλόγιστο ή ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι ότι εδώ πέρα στο νησί ο ένας έχει ανάγκη και τον διπλανό του. Όχι, δεν έχω ανάγκη κανένα και γράφω ή λέω ή έχουν υποθεί πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο έχουν υποθεί. Και εμείς κάνουμε εδώ πέρα ένα λειτουργήμα. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έγραψε ότι αυτό είναι ένα μικρό ραδιοφωνάκι της πλάκας. Το έχει γράψει αυτό. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ούτε πήγα, ούτε τον πήρα τηλέφωνο, ούτε είπα ότι θα το σχολιάσω. Και γενικώς ό,τι γράφει για το ραδιόφωνο δεν το σχολιάζω και δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Το τι έχει κάνει είτε το ραδιόφωνο, είτε η Ανδριακή, είτε οποιοδήποτε άλλος, το ξέρει ο κόσμος. Κοίταξε, έχω δύο πράγματα να σου πω. Το ένα είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια, αφενός, με την έννοια ότι όλοι ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια τακτική του Μακιαβέλη που λέει «Διέρη και βασίλευε». Και δυστυχώς το βλέπουμε να επιτυγχάνεται και να έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πράγμα παγιώθηκε, έτσι. Τώρα, όσον αφορά την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό, είναι διαχωρίζουμε τη θέση μας, κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, κανονικά, και αγνοούμε τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί απορρίπτονται από το σύστημα, διότι και δίκαιο να έχουν κάπου, το χάνουν. Ναι, σωστά. Δηλαδή πυροβολούν τα πόδια τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και μην πεις, γιατί έχουμε ξεπεράσει τους χρόνους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι υπέρ της Χαρίκλειας Δανιόλου, διότι είναι νοικοκυρά. Λίμωνο, και ποιος δεν είναι. Κυριό, είναι η πρώτιστη αξία παντού. Σωστή. Μακάρι να είμαστε νοικοκυρεμένα οικονομικά, θα είχαμε νοικοκυρεμένα κράτη και όλοι οι πολιτικοί βγαίνουν και λένε να νοικοκυρέψουμε τον τόπο. Λοιπόν, θεωρώ άστοχη και αφελή τον χαρακτηρισμό αφελούς νοικοκυράς της Χαρίκλειας. Ναι. Το ίδιο και εγώ, και το καταδικάζω επίσης. Το προσωποποιήσαμε το πράγμα. Ας αφήσουμε τα κακά πράγματα εκεί που ανήκουν. Δεν χρειάζεται να τα πάμε πιο πέρα.